Λοιπόν, χθες όσοι δεν είδατε, πήραμε αυτό εδώ πέρα το σπαθί. Ουσιαστικά με αυτό το σπαθί, με αυτά που μας είπαν αυτές οι εκεί αδερφές. Έτσι! Τι θέλω. Τώρα κάνε το κόλπο. Πώς λέγονται αυτές εκεί, φαίνεται οι Sisters of Faith. Το κάνουμε όπως με τον μικρό. Sisters of Faith λέγονται και εδώ πέρα στο Ragnarok. Νόρνς, οι μοίρες. Φτιάξαμε αυτό το όπλο γιατί οι μοίρες είπανε ότι πρέπει να σκοτώσουμε. Είμαι πολύ αυτά που είπες πριν. Είναι καλό να έχεις φίλους όταν μαθαίνεις ότι ο αδερφός σου είναι ένας άθιστος παλιοψεύτης. Είμαι σίγουρος ότι ήθελε να σε προστατεύσει. Δεν ήταν δική του απόφαση. Αν κάποιος πεθάνει, έχει δικαίωμα να το ξέρει. Βάλε μου ένα χαρκούλο σκάς, Μπροκ. Όλοι πεθαίνουμε κάποτε. Κάποιοι περισσότερες από μία φορές. Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Πρέπει να τελειώσουμε με τη δοκιμή του δόρατος. Ελάτε. Ίσως χρειαστεί να γίνουμε πιο δυνατοί. Κάπου να με πάρει. Είναι τίκα στις φωλιές μαρτόπαλων. Ετοιμάσου για γερές ρίψεις. Εντάξει, σαν. Πάνω. Τη φωλιά! Κάνε κάτι με τη φωλιά! Από πάνω σου! Πρόσεχε! Κατάστρεψε τη φωλιά! Αλλιώς πάτε μάτια ψάρια εδώ μέσα! Σταμάτα να μαλακίζεσαι και πιάνεις αυτό το πράγμα πρωτού που πιάνα. Δεν βλέπεις από πού έρχονται. Άντε ρίχτου πια. Εντάξει ρε μπρο. Αν ανατινάξεις ένα δόρυ σε τέτοια σημεία, σίγουρα θα αλλάξεις την νίκη μας προς το καλύτερο. Έπεις! Έχεις ταλέντο! Τονίσαμε! Νοζερίνο, γεννιώσου! Γεννήσαμε εδώ! Πάμε ρε καβλιάριδες! Λοιπόν, chat, αυτό είναι λίγο story. Το κεφάλι σου, καμιά ιδέα. Όσοι δεν ξέρετε τι έχει γίνει, λοιπόν, τώρα έχουμε πάρει αυτό το όπλο για να κερδίσουμε ένα συγκεκριμένο μποσάκι που θα παίξουμε μετά το βράδυ κατά τις 9. Εγώ τώρα με την πρώτη ευκαιρία που θα μπορέσω να φύγω, να πάω στα side quest, θα φύγω. Τώρα λίγο θα παίξουμε λογικά story μέχρι να μας αφήσει εδώ πέρα η μαλακία. Οπότε ο Μπροκ πριν είπε για τον αδερφό, τον είπε ψεύτη. Το είπε όντως, είναι θυμωμένος μαζί του, γιατί ουσιαστικά ο Μπροκ έχει πεθάνει και ο αδερφός του τον αναγέννησε εκεί πέρα στα ξωτικά μέσα στη λίμνη. Το είδαμε στην αρχή όσοι δεν το είδατε. Και απλά έχει ανακτήσει το 75% του εαυτού του και νομίζω του λείπει η ψυχή, κάτι τέτοιο, κάτι περίεργο του λείπει. Ναι, μεγαλώνει όσο του αφαιρείς. Μήπως είναι ο χρόνος? Γιατί όσο αφαιρείσαι από τα γεγονότα, τόσο μεγαλώνουν στο μυαλό σου. Μπα, τώρα που το λέω, το πουλί μου είναι, φίλε. Κατάλαβα τις αχλαμάρες, λέω. Περνάω τέλεια. Όχι ρε μαλάκα. Τα ματόπαλα άρχισαν να διαολύσουν τα γκρι. Ρίξε ξύλο για να βγουν. Δεν έχεις τα σκότια. Πίσω σου, πρόσεχε! Όχι! Θα σε διαλύσω και θα πουλήσω το τομάρι σου στον κράτος! Και τε δωράκι!
Ωπα ρε, τι γάμισε εδώ. Αυτά τα πιθανάκο που σου λέω είσαι πολύ στην άκρη. Μαλάκες γάμισε. Το δόρι. Ούτε για αστείο αυτό. Άντε για αστείο. Δεν έχω τα παιδιά της Μύκλος. Βάζω στην παγίδα. Τέλεια, τον έπιασες. Α, γεια σου. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε τρομάξω. Δεν το έκανες. Μάλιστα, μπορείς να τον επιστρέψεις στο Ρατατόσκρ όταν είσαι έτοιμος. Θέλω να σας ζητήσω μια τελευταία χάρη και μετά είμαστε μπάτσι. Αυτό που έγινε κάτω στο εργαστήριο με την κυρά... Σε άλλα 40... Είναι δική μου ιστορία και 40 subs μπαίνει εσύ 40 λεπτά. Έξτρα. Ίσως για ένα χρονικό διάστημα... Μιμίρ. Καλά, εντάξει. Αυτές τις κατόφατσες. Ίσως το ξεκάρουν εκείνα τα κρύβια. Όχι, θα γίνεις ένας όμορφος κόκκινος λεγκές πάνω στο τσεκούρι. Έλα εδώ. Προσοχή, έκρηξη. Αυτό εδώ ήταν πάρα πολύ εύκολο. Θα σου εξηγήσω γιατί. Φαντάσου με άγχωσε τόσο πολύ που μπορούσε να πέσει ακόμα καλύτερα. Γιατί είχες και το Fury, είχες και αυτό, είχες και αυτό εδώ και ταυτόχρονα έχεις και το Stun από αυτή τη μαλάκια. Οπότε ήταν βουλίζω. Έχω χάσει μια σάβρα ρε φίλε, ξενέρωσα λίγο.
Nice, αυτό είναι καλό εδώ. Το καλό εδώ. Αυτό τι άνοιξε πρώτα που ανοίξαμε. Δεν ανοίξαμε ένα τέτοιο ρετσά. Ευχαριστώ, Μπροκ. Είναι ένα καλό δωρή. Φυσικά και είναι. Μπρο! Το δώρι είναι πεντάρι! Ωπα ρε μαλάκα! Το περιδέρω τι φας. Το περιδέρω τι δίνει ρε. Να κάτσω να δω πως θα κατέβεις εκεί κάτω. Καλύτερα να βρω άλλο δρόμο να γυρίσω. Ήταν πολύ καλή μέρα για να αρχίσω τα ξεράτια. Βρήκες κορία από την πατρίδα? Δώσ' τη σε μένα. Κάτι θα σου φτιάξω με αυτή. Βεβαίως, είμαστε ανοιχτά. Μπροκ, όταν ήξερες τη Φέη, ήταν... Θα σε διακόψω εδώ, μεγάλε. Ο Μπροκ δεν προδίδει την εμπιστοσύνη κανενός. Ακόμη και αν αφορά τους μακαρίτες. Δεν με έχεις ακούσει να διαδίδω δικές σου ιστορίες στην πόλη, σωστά? Είτε... Το χθεσινό VOD δεν έχει όλο το game. Τι εννοείς, ρε? Έχει πολλά VODs. Να μην ανέβει και κάποιο, λες. Για να δω. Α, δεν είναι το σημερινό. Είναι unpublished. Και δεν ξέρω γιατί είναι unpublished. Θα πρέπει να είναι published. Δεν ξέρω, sorry, bro. Κλείτες δεν κουτσοπολεύουν. Έτσι πρέπει και θα βάλω μπροστά τις πύλες. Ελπίζω να είναι ζωντανός ο Σίντρι όταν ο Μπροκ τελειώσει μαζί του. Αυτοί είναι έτοιμοι να σκοτωθούν ακόμα και όταν τα πάνε καλά μεταξύ τους. Λοιπόν, γυρνάμε πίσω. Τελειώσαμε από εδώ. Δεν κάνω άλλο story, αυτό είναι story. Οχ. Μα πού πήγαν όλοι? Οχ. Μην είναι τώρα η μάχη, μαλακά. Μήπως τον οχλώ? Απλώς θέλω να μιλήσουμε. Μπαμπάς προς μπαμπά. Μιας και το ανέφερα, φαντάσου την έκπληξή μου όταν είδα τον Ατρέα στο κατόφλι μου. Θα πάει καλά παρεπιπτόντος. Και θα συνεχίσει να τα πηγαίνει καλά αρκεί να επιστρέψω στο Άσγκαρντ. Σχετικά σύντομα. Εξάλλου, ο φίλος μας εδώ έχει πολλούς λόγους για να ζήσει. Αμφίβολο. Πήγαινε τώρα, αλαφρόνιμα. Νεοδόρη. Δεν συμπάθησε ποτέ τον Μπροκ. Αλλά το ταλέντο του είναι αδιαφυσβήτητο. Ήρθες να μιλήσεις. Μιλά. Σίγουρα δεν θέλεις πόλεμο. Έτσι κράτε. Όλο αυτό το αίμα στα χέρια σου. Στα χέρια του γιού σου. Θέλω την ειρήνη όσο τη θες κι εσύ. Έλα! Μαζί, έλα. Ίσως καταφέρουμε να τη βρούμε. Λέει ψέματα. Το ξέρω. Το αγόρι μας, ξέρεις, είναι όλα όσα περίμενα. Τόσο έξυπνο, ευγενικό. Είναι σίγουρα γιος σου. Αστειεύομαι. Πραγματικά οφείλεις να είσαι πολύ περήφανος. Είναι το κλειδί για την ειρήνη στις μέρες μας. Είναι η σωτηρία από το πεπρωμένο και τις προφητείες. Ο γιος μου δεν είναι το κλειδί σου. Έλα τώρα, δεν χρησιμοποιούν τη μεταφορά στην πατρίδα σου. Ή δεν τη χρησιμοποιούσαν. Συγγνώμη, δεν είναι σωστό. Ξέρω δεν είσαι ο Θεός που ήσουν κάποτε. Και να, η ευκαιρία σου να το αποδείξεις. Φέρε πίσω το γιο μου. Γιατί θα γνωρίσεις το Θεό που ήμουν κάποτε. Και τι είδους θεός είναι αυτός
κράτε. Τι ακριβώς ξέρεις εσύ από θεϊκή φύση? Όσο υπάρχει, σε έχει λατρέψει ποτέ κανένας? Προσευχήθηκε κανείς σε σένα? Μπορείς έστω να φανταστείς τέτοιου είδους αγάπη? Όχι. Δεν σε νοιάζει για τους θνητούς. Δεν σε νοιάζει για τίποτα πέρα από τον εαυτό σου. Πέρα από το τέρας που σκοτώνει δίχως σκοπό. Φοβάσαι αυτό που δεν θα μπορέσεις ποτέ να κατανοήσεις. Είναι να απορείς που το αγόρι σου δεν βιάζεται να γυρίσει πίσω? Μην τον ακούς, αδερφέ. Απλώς προσπαθεί να σε εκνευρίσει. Πάρα ωραίο moment. Τον ψιλομύτη μπάσταρδο. Με τι θράσος εμφανίστηκε εδώ? Τουλάχιστον τον ταρακούνησες όσο σε ταρακούνησε κι αυτός. Τον ψιλομύτη μπάσταρδο, φίλε. Ό,τι καλύτερο. Τον είπε ψιλομύτη και μετά πετάει τον μπάσταρδο, έτσι, σου γεμίστα. Να είσαι έτσι. Πάνω στην ώρα, για να δούμε τι σου έφτιαξε, μπρο. Άσχημο χτύπημα! Είσαι καλά, αδερφέ! Πίσω σου, μαζρίκ μου! Πρόσεχε, αδερφέ! Είσαι καλυμμένος με Bifrost! Προσοχή αριστερά! Πίσω σου, αδερφέ! Για πείτε μου λοιπόν, τι κάνει το νεόπλο? Ένα δόρυ. Έχει τις δυνάμεις. Νο συν 10. Νο. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, ελάτε. Θα το πιέσω στο τρένο. Δεν πεθαίνω τόσο απλά. Όμως, για να είμαι ειλικρινής. Φτιάξαμε ένα όπλο για να σκοτώσουμε έναν θεό. Σαν να επιστρέφεις στις παλιές σου συνήθειες. Σε φοβίζει αυτό που βοηθάς άλλον έναν βίαιο θεό? Πιο πολύ φοβάμαι για σένα, άδερφε. Αυτό το δώρι μπορεί να ξεκινήσει πόλεμο. Τον πόλεμο. Αν αυτό δεν σε προβληματίζει πια, η Φρέια ίσως να έχει δίκιο. Ίσως είσαι μέρος του σχεδίου των γιγάντων. Έτσι πρέπει να το παίξεις, είναι στο χάρτη πια. Θέλει τρέξιμο, να κάνεις τρέξιμο. Κοίτα όταν τρέχεις. Κοίτα, κανονικά φροντίζει έτσι. Αλλά όταν τρέχεις, κοίτα πώς φροντίζει. Το κάνει τρέχοντας το σημαντικό. Το ξέρεις ότι θα σε νίκαγα. Τι? Πριν, αν δεν ήταν ο Ατρέας. Ίσως. Να το επαναλάβουμε, για σιγουριά. Δεν θα το ήθελα. Λογικό να μην θέλεις. Παιδιά, θέλω να βρω ένα τέτοιο, ρε φίλα. Θα πάω λίγο κάτω, θα σου πω. Υπάρχει περίπτωση να έχει πύλη εδώ? Πώς μπορώ να το δω? Ψάχνω κάπου να έχει πύλη, ρε φίλε. Δεν θέλω να κάνω story τώρα άλλο. Πώς θα βρω κάπου να έχει μια πύλη να αρχίσω να ταξιδεύω? Δεν θέλω να παίξω το story, ρε φίλε. Το έχει ποιότητα η απόδοση στα γραφικά? Εστία στην απόδοση. Προτεραιότητα στην ποιότητα. Εστία στην απόδοση το. Σας ενοχλεί κάτι πάλι? Γενικότερα είναι, το βλέπετε διαφορετικά από ό,τι εγώ. Θέλω να γυρίσω πίσω, παιδιά. Αλλά δεν με αφήνει.
δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο για τη δουλειά. Βρήκαμε το τέτοιο, το σφυρί τα κάνει όλα. Πού είναι τα άλλα ρε? Ναι, άλλο ένα τσάτ. Ωραία, αν έχει ένα εδώ, ένα εκεί, πρέπει να είναι ένα από εδώ πίσω. Γαμώ το σόι σου! Έλα ρε μαλάκα, γάμισε με τώρα! Λόπεδα. Θυμηθείτε να βάλω τον Death. Χρωστάω ένα Death. Ρε μαλάκα, νόμιζα είναι η κατσαρίδα. Τώρα μαλάκες. Μπήκα εκεί μέσα ρε φίλε τζάμπα. Δεν παίρνουν αυτά τα παιδιά, δεν παίρνουν, είμαι level 4. Είμαι level 4. Το game δεν σε αφήνει να κάνεις κάτι παραπάνω από το level σου. Παρακάτω, παραπάνω. Θέλω να βρω κάτι για να κάνουμε side quest τώρα. Απλά για κάποιο λόγο με αφήνει μόνο story ρε φίλε. Και δεν θέλω story. Είναι ο Δεό Τζολό. Το δόρι Dropnir. Είσαι έτοιμος να το χρησιμοποιήσεις? Για προστασία του Ατρέα. Δεν είμαι υπέρμαχος κανένας άλλου. Ούτε θεός κανένας. Αυτή μπορεί να είναι η μορφή μου. Αλλά δεν είναι η φύση μου. Καταλαβαίνεις? Οι διαφορές μας είναι το λιγότερο που πρέπει να παραμερίσω για αυτή τη συμμαχία. Όσο το σχέδιό μας είναι να σκοτώσουμε τον Χάιμνταλ, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Πληροφορηθήκαμε επίσης ότι ο Όντιν έχει αντιληφθεί κάτι για τα σχέδιά μας. Το ήξερα ότι άκουσα κοράκια. Να πάρει. Τι είπε? Ψέματα, απειλές και άλλα ψέματα. Τι άλλο? Λες ότι ο Ατρέας δεν είναι πραγματικά στο Άσγκαρντ? Όχι. Πολύ φοβάμαι ότι εδώ λέει την αλήθεια. Τότε τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Είδα μία πύλη εδώ κοντά. Έβλεπε προς τον όρμο. Μπορούμε nice. Να τη φτάσουμε με το δόρυ σου μάλλον. Μπράβο, έχει πύλη. Η ταφόπλακα. Νομίζω πως έχει μια υποδοχή για τη λαβή που βρήκες. Και αν έχω δίκιο, να το, κοίτα, καλύτερα αν πάμε κοιμάσου εκεί, για μάχη. Αν πάμε εκεί, είμαστε φέγγερς. Nice, πάμε. Nice, μπράβο. Και έχει story τώρα εδώ, chat, nice. Ωραία, ακούστε με λίγο. Ωραία, σε 15 sub προσθέτονται τα 15 sub ο χρόνος συν 35 λεπτά. Έτσι παίζεται τώρα μπάλα. Αν το πάτε 200 ευρώ donate, προσθέτονται και εκεί πέρα άλλα 40 λεπτά. Δηλαδή κάθε φορά που γεμίζετε την μπάρα ή το donation goal ή την μπάρα τέτοιο, προσθέτονται παραπάνω.
Δηλαδή αυτός σας κρατάει full extra. Νάτος! Hey! Έλα να δείξεις το δωρί. Κοίτα τι φτιάξαμε. Τώρα κάνε το κόλπο. Πω πω, κοίτα εδώ. Είναι το κάτι άλλο. Σε μένα το λες. Βρήκες τρόπο να πάμε στο Άσγκαρντ? Όχι ακόμα. Μου ήρθαν μερικές ιδέες, αλλά δεν είχαν αποτέλεσμα. Είσαι καλά? Δεν είδα τίποτα γάμο το σπίτι μου. Τι έδειξε? Ο πατέρας σου φαίνεται πολύ έτοιμος να φύγουμε. Πάμε. Τι έχασα? Κατσούφι. Όνειρο like before. Γιατί μας λέει κατσούφι? Ποιος είναι ο Ατρέας είναι? Σου αρέσουν τα ήρεμα κύματα, μικρούλη? Με τον πατέρα σου διασχίζουμε συχνά το ποτάμι. Χωρίς μπλούζα είναι τέλειος. Μια μέρα θα μάθεις να πλέεις και... Τι είναι, ρε? Στα νερά του. Ζούμε βαθιά μέσα στο αγριόδασος. Το πιο όμορφο δάσος σε όλο το Midgard. Έχουμε ασφάλεια και γαλήνη. Έχει πλούσιο κυνήγι και δεν θα στερηθείς τίποτα. Είμαστε κοντά στο μέρος όπου γνωρίστηκα με τον πατέρα σου. Σχεδόν πήραμε ένα στο κεφάλι του άλλου. Αλλά από τότε έχει μαλακώσει. Περίπου. Δυστυχώς για εσένα παραμένει απελπιστικά στοικός. Φαίνεται πως εγώ θα σου μάθω το πώς να μιλάς. Ο πατέρας σου θα σου μάθει να κυνηγάς. Ή μπορεί να στο μάθω και αυτό. Γιατί φαίνεται ότι είναι καλός μόνο στο να μου γκρίζει. Έχεις να πεις κάτι στο γιο σου? Και τι θέλεις να του πω, Φέη? Οτιδήποτε. Για να μάθει τη φωνή σου. Για να σε γνωρίσει. Όσο λιγότερα γνωρίζει για εμένα, τόσο το καλύτερο. Η γνώση δεν είναι πάντοτε φορτίο. Ποιος να το έλεγε? Ο τρομερός θεός του πολέμου φοβάται το ίδιο του το παιδί. Δεν φοβάμαι αυτόν, Φέη. Φοβάμαι για αυτόν. Πολύ ωραίο. Είναι αθώος. Δεν
δεν είμαστε οι αποτυχίες μας. Δεν είμαστε αυτοί που ήμασταν. Δεν μένουμε στάσιμοι. Πολύ ωραία το έχουν φτιάξει. Αγροβρέμα, όντως. Το πετάξω μέσα. Ο Ατρέας είναι το μέλλον. Κράτα τον ασφαλή, κράτε. Προστάτευσε το γιο μας. Τέλειο. Και τα γραφικά μαλάκα. Τι σου έφτιαξε ο τείχος, μου λες? Κάνω το ίδιο πράγμα. Συγκεντρώνομαι. Όπως μου έμαθε ο πατέρας μου. Δούλεψε. Όχι ακόμα. Πες μου, γιατί ακριβώς συγκεντρώνεσαι? Για να ελέγξω τα συναισθήματά μου. Ο Χάιμνταλ όλο προσπαθεί να χάσω την ψυχραιμία μου. Δεν θα με παρασύρει. Η Θρούντ, hey. Είναι η Θρούντ, ήρεμα. Εξασκείστε χωρίς εμένα? Είναι όμως καλή ιδέα η εξάσκηση. Δηλαδή, μου φαίνεται τέλεια ιδέα. Αλλά δεν θα θυμώσει η μαμά σου να το μάθει. Πολύ σωστά. Αλλά σκέφτηκες ότι... Όχι, δεν το σκέφτηκα. Επίσης, δεν πόνεσαι καθόλου. Τέλος πάντων, ο παππούς θέλει να σε δει. Α, ο παππούς, σωστά. Εντάξει, τότε πάρε αυτό. Και μετάφερε τα σέβη μου στη ΣΥΦ, την αρχόντισσα ΣΥΦ. Και Ατρέα, τα λέμε μετά. Και Θρούντ, αντίο, Θρούντ. Τα αγόρια του Μίτγκαρντ. Μπαίναμε, Θρούντ. Το αλόκοτο μπορεί να είναι καλό. Έλεος με τους δυο σας. Φατ κόλος. Δικός νόλος. Τι έχει στο μπουκάλι? Γράμμα, Ξινόγαλα, το αγαπημένο της μαμάς. Έτσι βοηθάει εκείνος. Ο παππούς είναι στο γραφείο. Τα λέμε μετά. Ωραία! Όπα! Θα μου χρειαστεί αυτό. Πλήρως εξοπλισμένο. Τι να βελτιώσω?
Έχω βάλει πολύ μαλακίες αυτά εδώ πέρα. Ξέρει κανείς τι να βάλουμε. Πιάψε ρε κουνιά το τέτοιο στο μαλάκι. Ο πατέρας πάρει το παιχνιδί πάντως για το θεατή είναι super duper achievement. Όντως. Γιατί? Το δωμάτιο της Σιφ και του Θόρ. Όλοι στο σπίτι θα τρελαίνονταν αν μάθαιναν ότι μπήκα εδώ. Στάσου, γιατί μπήκα εδώ? Δεν καταλαβαίνω. Είναι πολύ πιο περίπλοκο από το νομίδι. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς λειτουργεί ο κόσμος, αρκεί να κάνεις αυτό που σου λέω. Είμαι αρκετά μεγάλη. Δεν είναι θέμα ηλικίας. Τότε τι είναι? Ματήλης. Γιατί στην ηλικία μου, ο Μάγνη και ο Μόντι πήραν τον δρόμο που κατέληξε στο θάνατό τους. Δεν καταλαβαίνω. Ποτέ δεν προσπαθείς. Τότε βοήθησέ με. Γιατί θέλεις να ακολουθήσεις τον ίδιο δρόμο? Και μάλιστα με αυτό το αγόρι. Δεν το κάνω γι' αυτό. Απλώς είναι το όνειρό μου. Δεν είναι εδώ. Μήπως ο Όντιν είναι στη βιβλιοθήκη του? Τι ακριβώς εννοείς? Δεν καταλαβαίνω. Τη μάσκα, το ότι έφερε στον γίγαντα που σκότωσε τους γιους μου. Γιατί? Καλά, μπορώ να σου το εξηγήσω. Αλλά πρέπει να το καταλάβεις μόνος σου. Μην αφήνεις τη γυναίκα σου να σκέφτεται εκ μέρους σου. Σου έχει θολώσει το λιγοστό μυαλό σου. Δεν είναι αυτή το θέμα. Όχι, το θέμα είναι τα όρια σου. Αποδέξου τα και προχώρα. Άντε, πήγαινε τώρα να σπάσεις κάτι, ε. Ειλικρινά, σε προτιμούσα μεθύστακα. Μαλάκες, μήπως ο Θόρ θα το γυρίσει εναντίον του? Λόκι, έλα εδώ. Καλά. Επιτέλους το κατάλαβα. Λίγο dead, αλλά καλά. Εδώ σκότωσες τον Ymir. Σωστά? Τον πρώτο γίγαντα. Πες μου, δολοφονείται η κατολίσθηση. Πνίγεται η καταιγίδα. Ήταν περισσότερα μια δύναμη της φύσης, ένα μέσο ισχύος. Ήμουν νέος, ανόητος. Είδα την ευκαιρία να δημιουργήσω κάτι περισσότερο. Ξέρω ότι σου φαίνεται σκληρό, αλλά έκανα αυτό που έπρεπε για να προστατεύσω όσα είχα. Γιατί έκτισες εδώ το σπίτι σου? Μετά το αλέτα. Τι είναι εκεί μέσα? Διάλειμμα όλοι. Για να σε εμπιστευτώ. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Μετά το θάνατο του Ymir, είδα κάτι, το ρήγμα. Πιθανώς στη γενέτρια της πραγματικότητας. Κοίταξα μέσα και είδα κάτι που με κοιτούσε επίμονα, μου ψιθύρισε. Πράγματα που δεν μπορούσα να κατανοήσω, αλλά που ήξερα πως είναι αληθή. Όταν με τύφλωσε, σκέφτηκα ότι είχε τελειώσει, ότι δεν θα έβλεπα ξανά εκεί μέσα. Και τότε βρήκα αυτή. Και κατάλαβα ότι αυτή θα με βοηθούσε να δω τις απαντήσεις. Βλέπεις, μικρέ. Δεν ξέρω πού θα πάω όταν πεθάνω. Ένα δεν με περιμένει η Βαλχάλα. Δεν μπορεί το Ράγναροκ να είναι το τέλος. Πρέπει να μάθω αν υπάρχει κάτι περισσότερο. Πρέπει να μάθω τι θα μου συμβεί. Πατήστε έναν άσο τσάτ να δω ποιοι είστε εδώ. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τορκίζομαι στο, στο καλό όλοι, μου. Όλοι, 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 όλοι. Αυτή είναι όλοι η αλήθεια. Όλοι, όλοι, όλοι. Η γραφή εδώ λέει για μια ψυχρή ανάσα. Ανάσα. Ποιος την πάτησε? Άνεμος. Ποιος την πάτησε? Μάλλον το Χέλχαϊμ. Το Χέλχαϊμ είπες? Το δέχομαι. Και σ' όλο ρομάλση. Και έχω το πρόσωπο για να σε συνοδεύσει.
Ρε φίλε, φαίνεται να λέει λίγο αλήθεια ο Τιλ. Πιστεύω ότι οι δυο σας μπορείτε να το φέρετε εις πέρας. Βασίσου σε εμάς. Κοίτα, μη μου το χαλάσεις. Α, ξέχασα να σας πω. Θα σας συνοδεύσει ο Χάιμνταλ. Μεγάλη τιμή. Για όλους μας. Όπα, 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 μια στιγμή. Δεν θέλετε να πάτε στο τσιχτερό κρύο του Χέλχαϊμ χωρίς αυτό? Έφρι Λάου. Τώρα θα είστε μια χαρά. Δεν κάνει τίποτα. Ο Μιμήρ είπε πως ούτε Όντιν δεν άντεχε την παγωνιά του Χέλχαϊμ. Πιστεύεις όλα όσα λέει η γριά κατσίκα? Πάμε στο θάνατο, πάμε. Όπα, θα είναι τέλειο μέσα. Κρίμα που το πρώτο σου ταξίδι πρέπει να είναι στο Χέλχαϊμ. Σιγά, θα το χαρούμε όσο μπορούμε. Πολύ θα ήθελα να κάνω την ταντά σας. Αλλά έχω μία δουλειά να κάνω για τον πατέρα των πάντων. Αν βρείτε μπελάδες, βάλτε μία φωνή για να ξέρω πού να βρω τα πτώματά σας. Ωραία. Θα σβούμε το κομμάτι της μάσκας. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα αυτός μπορεί να χρησιμοποιεί τα πουλιά του Όντιν ή ο Όντιν ουσιαστικά το ξανακάνει τέλεπορτ? Τι πιστεύεις? Begins. Περίμενε, μάλλον έχεις. Δεν ξέρω τι έπαθε, γιατί έτρεχε. Ο Όντιν πιστεύεις? Δεν τα ελέγχουν αυτοί, Okay. Σημαντική πληροφορία. Με όλοι θα έχουν το πουλιά τους. Επιτέλους, θα εκπαιδευτώ με έναν πραγματικά ειδικό στις Βαλκυρίες. Πρώτον, οι Hellwalker δεν πιάνουν μία μπροστά στις Βαλκυρίες. Δεύτερον, είπες ότι δεν με πιστεύεις. Hellwalker, νέα η ευκαιρία σου. Μαγιές, καλά μιλάμε για γίγα μπρόκια. Να ξέρεις, πιστεύω πως πολέμησες τις Βαλκυρίες. Αλλά δεν πιστεύω ότι τις διέφθηρε ο παππούς, ή ότι προκάλεσε την απόγνωση στο Μίτγκαρντ, ή ότι σκότωσε όλους τους γίγαντες. Μήπως ξέχασα κάτι? Πολλά βασικά. Πολύ ωραία γραφικά πάνω της. Δεν έχουν κάνει απίστευτη χαρακτήρα. By the way, γιατί δεν έχω... Εγώ θα κάθομαι να κοιτάω, ούτε καν. Εφιάλτη! Wow, είμαι πολύ καλή. Αουκά! Τι κάνετε το παλιό μπρόκι με αυτή? Δεν είναι και τόσο δύσκολοι αυτοί οι πολεμιστές. Λοιπόν, τι άλλα ιδεχθή εγκλήματα έχει διαπράξει ο παππούς μου? Για να δούμε. Ισοπαίδωσε το Βάναχαϊμ, βασάνισε τον Τιρ, δολοφόνησε την Κρόα, δολοφόνησε τον Ιμίρ και άλλα πολλά. Ενδιαφέρον. Και πού τα έμαθες όλα αυτά? Μου τα είπαν η Φρέια και ο Μιμίρ. Μάλιστα. Η προδότρια πρώην του και ένας πικρόχολος πρώην σύμβουλος. Έγινε. Κοίτα, ξέρω ότι δεν με πιστεύεις, αλλά... Ναι, δεν σε πιστεύω. Ή λες ψέματα ή είσαι υποκριτής που τον βοηθάς. Θα ασχοληθούμε με την αποστολή. Μαλάκης, είναι τέλειο εδώ πέρα το moment, το νιώθετε. Αυτή τον υποστηρίζει. Εμείς δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Απλά θέλουμε να δούμε τι γίνεται. Και αυτή σε φάση είναι τόσο κοντά του, έτσι ώστε να γίνει Βαλκυρία. Αλλά μπορεί κιόλας να την πείσουμε, ξέρω εγώ, να τον προδώσει. Μπορεί να γίνει κανένα τέτοιο. Αδιέξοδο.
Εδώ είπε η μάσκα να πάμε. Ας γυρίσουμε πίσω. Ίσως βρούμε μια παράκαμψη. Και δεν μου ανοίγει την πόρτα, ρε. Δεν πες να τη σπάσει, μωρή, βρώμα. Βλέπεις, κι άλλοι Hellwalker. Άρα είμαστε στο σωστό δρόμο. Μάλιστα. Άουκα. Άουκα! Δεν κάνει τίποτα. Είσαι καλά. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη τρύπα εκεί πάνω. Ίσως είναι παράκαμψη. Ίσως με το μεγάλο κυβότι. Πού είναι η τρύπα, ρε? Το έχω. Αχα, ναι, το βλέπω. Όλα καλά, έτσι. Υποθέτω. Ίσως είναι γραφτό οικογένειάς μας να είναι εχθροί. Όχι εμείς, όμως. Δεν το πιστεύω. Αυτό που πιστεύω είναι ότι θα γίνεις τέλεια, Βαλκυρία. Θα το πω και στη μαμά σου. Και ας τη φοβάμαι πολύ. Το εκτιμώ. Πραγματικά. Τώρα, ας βρούμε το κομμάτι της μάσκα. Not bad. Εμείς έχουμε αυτήν τώρα. Έχει πολύ damage αυτό όμως. Αυτό πώς έχει. Έλα! Είναι δευτερόλεπτα εμείς που έχουμε. Τώρα ξεκίνησαμε, παιδιά. Είναι πολύ νωρίς. Δεν κάναμε κάτι, δηλαδή. Δεν έχει ούτε εδώ πάνω πέρασμα. Και τώρα? Δεν ξέρω. Αλλά νιώθω ότι αυτό που ψάχνουμε είναι εδώ. Παιδιά, πώς αλλάζω βέλη, ρε. Το κυβότιο στην αλυσίδα. Μπορείς να ρίξεις και αυτό κάτω? Ναι. Πέρασε από το δάπεδο. Ίσως μας βοηθήσει να ανέβουμε. Πάμε κάτω να δούμε. Τώρα πάμε εδώ. Σε μια ομάδα Hellwalker. Επίθεση!
Η Αλφα! Όπα! Τι είναι αυτό! Ένα ρέβαινα! Θα το καθυστερήσω! Βα! Το έχω! Επιτίθεται! Ανατριχιαστικό. Η Αλφα! Και πάλι αντιέξοδο. Θα υπάρχει κι άλλος τρόπος. Έχει τα μάτια σου ανοιχτά. what the fuck? Τι έχει, ρε τσα. Νομίζω πως έχει κι άλλη χόπετρα στη σχάρα. Το στη σχάρα που είναι. Τέλεια. Πάμε. Η μάσκα τι λέει. Η μάσκα συμπεριφέρεται περίεργα με όλα αυτά τα κτίσματα. Αλλά νομίζω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Νομίζεις. Μη το τρως αυτό τώρα. Έλα εδώ. Έλα πάνω. Κάτσε εκεί τώρα. Εκεί. Εδώ. Α. Μη... Άσπιδε λίγο. Μη. Πάνω. Έχουμε παρέα. Μη. Έπαιξα τόσο πολύ κρέιτος που δεν έχω συνηθίσει τώρα τον τέτοιο καθόλου. Βεβαίως. Μήπως παίζεις μαζί μου. Πρέπει να πάει καλά αυτό. Να δουν οι δικοί μου τι μπορώ να κάνω. Το ξέρω. Κι εγώ το θέλω. Μάσκα. Μάλλον είναι από εδώ. Το χάρτος, παιδιά. Την ανοίγω εγώ. Αυτό το πράγμα μου αντιστέκεται. Βλέπεις κάτι εκεί μέσα. Ορίστε. Ωραία. Αυτό που χτύπησες έσπασε ξανά το δάπεδο. Πάμε πίσω να δούμε. Λοιπόν, εγώ μιλάω συνέχεια για τη μαμά μου. Εσένα πώς είναι ο μπαμπάς σου? Είναι έντονος. Σαν να θέλει να μπω στο καλούπι του. Αλλά δεν είμαι έτσι εγώ. Πω, ναι, ξέρω ακριβώς. Όχι. Το θέμα είναι... Όχι. Ότι δεν ξέρω τι θέλω. Μ' αρέσει που εσύ ξέρεις. Θα το βρεις κι εσύ. Όχι, ρε! Όχι, είπα! Όχι! Όχι! Θα σταματήσεις τώρα. Ε? Τι είναι αυτό? Πού έσπασε το δάπεδο τώρα, μην τη σπάσω τίποτα. Μάλιστα, αυτό είναι τεράστιο.
συνηθίζεις ποτέ. Όχι, ποτέ. Μετά από αυτό η μαμά θα ζοριστεί πολύ να με κρατήσει στο Άσγκαρντ. Χάουκα! Πού πάμε? Η μάσκα έδειχνε πως ήταν ευθεία μπροστά, αλλά φυσικά ο δρόμος είναι κλειστός. Ίσως θέλουν να κρατήσουν τον κόσμο μακριά. Ή κάτι μέσα. Σίγουρα θα υπάρχει άλλος τρόπος. Πάντα υπάρχει. Βλέπεις τι τρόπο? Βλέπεις τι τρόπο? Αχα! Βλέπω κι άλλη χόπετρα. Ξέρεις κι άλφα. Τέλεια! Πότε αποφάσισες ότι θέλεις να γίνεις Βαλκυρία? Δεν το ήθελα πάντα. Μετά από έναν άσχημο τσακωμό με τη μαμά μου, έφυγα κρυφά και τις είδα να εκπαιδεύονται. Έμοιαζε λες και η κάθε κίνησή τους είχε σκοπό. Λες και ήξεραν που έπρεπε να βρίσκονται. Έτσι ένιωσα κι εγώ. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Μάλλον είναι από εδώ. Και η εκπαίδευση μου έδωσε... Πολύ βαρύ. Σκάσε. Κάτι το εμποδίζει. Θα το ελέγξω. Αλλά θα μου πεις και τη συνέχεια. Όχι άσχημα. Το ξέρω. Όπως Έμπαινε. Έλεγα, βλέποντάς τες να μάχονται... Με δύναμη και στυλ, χωρίς δισταγμό, ένιωσα διάβγεια. Για πρώτη Ένιωσες? Φορά είδα το μονοπάτι μου, πεντακάθαρο. Έχει μποσάκι. Κρίμα που οι γίγαντες ακολουθούν την προφητεία. Ποιος νοιάζεται. Φτιάξε το δικό σου δρόμο, όπως κάνουμε εδώ. Είσαι τέντας, ρε. Έλα. Έχεσαι. Τι λες, ρε. Δεν έχεσαι. Έχεσαι. Μου κλείσει το κολοτρυπή. Κρεπά, είσαι ηλίθιος. Κρεπά! Σκιάλφα. Με πεις. Έλα που δεν σ' άρεσε. Τι ξέρεις είμαι εγώ. Κάτι πρέπει να σηκώσεις εσύ, να ξέρεις, εντάξει. Να το ξέρεις. Να το ξέρεις, κάτι έχει που πρέπει να σηκώσεις. Κάνε άκρη, μικρούλη. Το έχω. Έτσι φαίνεται. Για κοπιάστε! Η Άλφα! Μια χαρά. Θα γίνουμε καλή ομάδα. Ναι.
Πού πάμε τώρα? Πού πάμε τώρα? Τι παίζουμε, τώρα μικρή εξερευνήτρια? Μακάρι να περνούσαμε το ηλίθιο κυβότιο. Έλα ρε φίλε τώρα, τι θέλει? Μάλλον είναι από εδώ, αλλά αδιέξοδο. Τι θέλουμε τώρα στο κυβότιο? Μήπως αν μετακινούσε αυτό? Αχα! Α. Μπορείς να ανέβεις! Δες αν μπορείς να ελευθερώσεις το κυβότιο από την άλλη πλευρά. Θα περιμένω εδώ. Δεν ξέρω να ανεβαίνω όπως εσύ. Έγινε. Και θα έχει μάχη μου. Ίγκριντ, κακώς είπα για τον παππού της. Πρέπει να μάθει την αλήθεια, σωστά? Έλα! Έλα! Ναι, μάλλον. Σε μένα. Όχι, στην Ίγκριντ μιλούσα. Εντάξει, λοιπόν, περιμένω. Ναι. Ήρθαν τα σκυλιά. Για να δούμε. Από πού φαίνεται καλά το κυβότιο? Από πού φαίνεται καλά, από εδώ λογικά. Καλή νότσε! Επιστρέψω. Όταν τσι! Έτσι, βγήκε εκεί πέρα! Τσι! Το έχω! Έτσι, μπράβο, Λόκι! Δώσε πόνο! Ναι, λογικά το έχω, ρε. Ουφλάουτ! Και αν δεν το πεις εφημάς. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Γιατί μην το δέζε μαράκι πάλι. Όχ, η μάσκα έχει φρικάρει. Πρέπει να είμαστε κοντά. Τι ήταν αυτό? Μη κοίτας εμένα. Εσύ είχες έρθει ξανά εδώ. Δεν θα είναι τίποτα. Δεν ακούγεται σαν τίποτα. Θα είναι αυτός εκεί πέρα ο τύπος. Με την πέτρα. Ναι, ας φύγουμε από εδώ. Μα η μάσκα, είμαστε τόσο κοντά. Επίσης... Ο Λύκος! Δεν φαίνεται επικίνδυνος. Βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Ίσως είναι αλυσοδεμένος εδώ για σοβαρό λόγο. Νιώθω ό,τι νιώθει. Χάρισμα των γιγάντων. Άκου. Θέλει απλώς να ελευθερωθεί. Το κομμάτι ίσως είναι πίσω του. Εμπιστεύσουμε. Ωραία. Πρώτα το λουκέτο μακριά από τα δόντια του. Τι είναι αυτό ρε μαλακάνες και ζουμ? Θα το κάνουμε ή όχι? Έλα! Σου.
παιδιά. Πάμε στο επόμενο. Καλά, έχει ξυπνήσει και μας έχει γάμιση. Έχει το ίδιο όνομα με το λύκο που πέθανε. Εγώ μας, ε. Εντάξει. Έγινε. Υπήρχε κι άλλο ένα κάτω από το πόδι του. Πρόσεχε! Παρακαλώ, αχάριστο κοπρόσκυλο. Ας ψάξουμε στην αίθουσα που φύλαγε. Δεν μπορώ να περάσω. Μαλάκες, κοιτάξτε λίγο. Δεν μπορεί να περάσει από εδώ. Πώς γίνεται αυτό? Εντάξει, at least μόνο ένα τέτοιο είχε. Αδιέξοδο. Πες μου ότι είναι στο βυθό ή κάτι τέτοιο. Μα πώς? Δεν αντιδράει πια. Πρώτη φορά μου συμβαίνει. Μου είπες να σε εμπιστευτώ. Και ελευθερώσαμε αυτό το πράγμα. Ο παππούς θα με σκοτώσει. Πρέπει να φύγουμε. Έλα. Είναι ο Λύκος. Θρουντ, περίμενε. Ίσως το προσπεράσαμε. Ίσως είναι κάπου εκεί πίσω. Θρουντ. Όλα θα πάνε καλά. Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν έπρεπε να σ' ακούσω. Κοίτα, αν έκανα λάθος, θα το διορθώσω. Θα βρω το κομμάτι. Βρε άχρηστε και εντελώς αδαή πανίβλακα. Ξέρεις ότι αυτό ανοίγει τρύπες ανάμεσα στα βασίλεια, έτσι? Βέβαια, δεν έπρεπε να περιμένω κάτι καλύτερο από έναν ημίαιμο. Μη με ξαναπείς, μη... Θα σε αποκαλώ όπως γουστάρω, σπόρε. Ας τον ήσυχο. Ένα λάθος ήταν. Όχι! Το λάθος ήταν ότι άφησα να σκεφτεί το ότι είστε έτοιμοι. Τον βοήθησες, έτσι δεν είναι? Με πιάνω το μέρος είσαι εσύ, Τσούπρα. Συνέχισε και θα το μάθεις. Και τι ακριβώς σκοπεύεις να κάνεις, για πες μου. Βλέπεις, όλοι σου φέρονται με το μαλακό επειδή φοβούνται τον πατέρα σου. Εγώ όχι. Είναι ένα χοντρό, ελεϊνό σκουπίδι που ζέχνει ποτό. Ξανά. Ναι, η βλακεία φαίνεται είναι κληρονομική. Πολύ καλά λοιπόν. Δείξε μου τι αξίζεις. Έχεις πάρα πολλά να μάθεις, κοριτσάκι. Ξεκινώντας με το ποιος είναι η οικογένεια και το ποιος δεν είναι. Κάτσε λίγο να γίνω βαλκυρία. Α. Αλήθεια. Πιστεύεις ότι ο πατέρας των πάντων θα το επιτρέψει? Σε παρακαλώ, μην αφήνεις αυτή την υφίτσα να τρέφει άλλο τις αυταπάτες σου. Αρκετά! Όντα ήσουνα. Σταμάτα! Απλώς θέλει να σε νευριάσει. Τον Τζόρι και τον κεραμό. Τα κατάφερε. Πω... τα νήπια είστε τόσο βαρετά. Αν έχετε τελειώσει με τα νευράκια σας, είναι ώρα να φύγουμε. Γιατί ανυπομονώ να δω πώς θα εξηγήσετε τα χάλια σας στον πατέρα των πάντων. Αχ, θα είναι μεγαλειώδες. Βούγκι!
Ατυχία, δεν είναι εδώ. Ας δούμε στο γραφείο του. Θα γίνει έξω φρενών. Ο πατέρας θα με υποστηρίξει. Αφότου ο πατέρας των πάντων τον έδιωξε μου τρομένο με την ουρά στα σκέλια. Αμφιβάλλω. Και εσύ, Λόκι, τον Γιώτινα, με στοιχιώνει η ανικανότητά σου. Με κρατά ξάγρυπνο τη νύχτα. Ό,τι πεις. Όχι, όχι, όχι. Σοβαρά. Βρίσκω τα τόσα μειονεκτήματά σου σχεδόν συγκινητικά. Αν γινόταν να αντλήσουμε ενέργεια από το πόσο άχρηστος είσαι, θα τροφοδοτούσαμε ολόκληρη την πόλη. Εντάξει, εγώ φταίω. Μην ανακατεύεις κι αυτή. Δεν θέλω τη βοήθειά σου, Λόκι. Συγγνώμη. Κράτατε για τον πατέρα των πάντων. Μάγκες, πρέπει να του γαμίσουμε αυτόν τον τύπο με τον Κράτος, να ξέρεις. Πρέπει να του βγάλουμε τα μάτια. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Λόκι, θα σε βρω στο δωμάτιο όσο θα τελειώσω εδώ. Δεν θα αργήσω. Καλά. Η αποστολή μου πήγε πολύ καλά, πατέρα. Εγώ λέω να πάμε στο δωμάτιο αυτήνής να την υποστηρίξουμε. Μήπως γάμι... Τι λέω, ρε μαλάκα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν δουλεύει. Φρουτ, σταμάτα! Όλα ήταν μια χαρά ώσπου εμφανίστηκες εσύ. Θα επανορθώσω. Τορκίζομαι. Περίοδο έχει. Τι λέω, ρε μαλάκα. Τι λέω σήμερα. Τα έκανα μαντάρα. Τέτοιες στιγμές μου λείπει πολύ το σπίτι. Ingrid... Έλα, εντάξει, πείραξε κι εγώ να μην σε πειράξω λίγο, ρε κορίτσια. Πριν έλθεις εδώ. Έχει μπαγκάρι αυτό. Να σε φροντίζει. Ακούγεται σαν ναι. Ίσως βοηθήσω να τους βρεις. Χωρίς να θα κάνω μαντάρα. Πώς σου ακούγεται. Ο κύριο Κατικαζινό δεν είναι εδώ. Μπορώ να περάσω. Ρε φίλε, υπάρχει περίπτωση έστω και λίγο να είναι αληθινός ο Όντιν, να λέει αλήθειες. Θα ήθελα να το ακούσω και από σένα. Τι συνέβη? Δεν ήταν εκεί. Έκανα λάθος. Καλά. Όλοι κάνουμε λάθη, νεαρέ. Αλλά αυτό με τον Γκάρμ ήταν πολύ μεγάλο. Το χάος άρχισε ήδη να κατακλείζει τα άλλα βασίλεια. Εδώ στο Άσγκαρτ είμαστε ασφαλείς. Αλλά οπουδήποτε αλλού... Νομίζω θέλω να πάω σπίτι. Καλά. Αν είναι αυτό που θες. Όταν είπα ότι εδώ δεν είσαι εχμάλωτος, το εννοούσα. Επιλογή σου είναι, πήγαινε. Άδειασε το μυαλό σου. Ξέρω πως θα επιστρέψεις. Αλλά πρωτού φύγεις, θα ήθελα πίσω τη μάσκα. Δεν είναι ότι δεν εμπιστεύομαι σε ένα, καταλαβαίνεις. Αλλά αυτούς που συναναστρέφεσαι. Ρε φίλε, δεν μιλάει πολύ τσιλάριστα. Θα μας πάρει την τσίφσιν. Σε παρακαλώ, πρέπει να φύγω. Λόκι, όταν αποφασίσεις ότι είσαι έτοιμος να συνεχίσεις το έργο σου εδώ, ο Χούγκιν θα σε περιμένει στο παλιό σου σπίτι. Τα έκανες μαντάρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι πια ευπρόσδεκτος. Α! Και να δώσεις τα χαιρετίσματά μου στο Μιμίρ. Είναι master manipulator αυτό, όντως. Μας πήρε και το σπαθί. Δεν πίστευα ότι θα νιώθω ανακούφιση που γύρισα. Αν μείνεις, ίσως χρειαστεί να περιμένεις αρκετά. Είμαστε σκουπίδια. Φυσικά. Άουκα! Yeah.
Στην απόκρυφη πύλη. Όντιν είχε δίκιο. Ελευθέρωσα τον Γκάρμ. Πώς τα έκανα τόσο μαντάρα. Δεν ξενέρωσε, δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή, τώρα που του πήρε και το σπαθί, εντάξει τη μάσκα, το σπαθί και τέτοια φαίνεται ότι είναι λίγο περίεργος. Λοιπόν, ήρθε τελικά η ώρα να τον δω. Δεν θα το βάλω στα πόδια. Ωραία. Σχεδόν έφτασα. Όλα θα πάνε καλά. Όλα είναι καλά. Όχι, όχι, όχι! Συγγνώμη. Τώρα τρώει μαλακίες, χαρτόνια, μπετό, ό,τι βρίσκει. Μπετό? Ναι, έχει εκεί στη γωνία. Εσύ! Στάσου! Με χορύπαν στο σπίτι μου. Εσύ! Μην προστατεύεις! Αουκά! Ωραία! Πάνω στην ώρα! Θα σκοτώσεις τίποτα! Α, τώρα είναι τα τέτοια. Ανδρέα, πρόσεχε! Πού είναι ο πατέρας? Αναζητά τρόπο να βρει εσένα. Αν δεν σε πειράζει, δεχόμαστε επίθεση τώρα. Σουφρότ! Αουκά! Δεν θα σταματήσει αν δεν κλείσω τη ρόχμη των παρτιδιών. Ανδρέα, κράτα τους μακριά! Λάσσα! Τσίψα! Ράσα! Τσίψα! Ανδρέα! Πατέρα! Σήκω πάνω. Βοήθα τη Φρέγια. Θα τους τραβήξω την προσοχή. Λάσα! Πίσω σου, πρόσεχε! Ρίφα! Ράσα! Ράσα! Είδα τα ραδίκια ανάποδα.
τελείωσε. Όχι χάρη σε σένα. Πού είναι ο Ατρέας? Ο Ατρέας? Γύρισε ο άσωτος ιός και έφερε όλα αυτά. Τι έγινε? Έλα, μην κουνιέσαι. Σου είπα, είμαι καλά! Αιμορραγείς. Κόψε την κρίνια. Σαν τον Γκρέπα έρχεσαι, Ατρέα. Με ένα ύφος δύο σχέσεις. Πώς να σε αποκαλώ? Σε, τι είναι? Ατρέα. Το μαλάκα. Το Γκρέπα. Τι συνέβη? Εγώ φταίω για όλα. Η Hellwalker είναι παντού. Είναι παντού. Δεν φταίς γι' αυτό. Κι όμως φταίω. Ήταν ένας λύκος στη Hell. Ήταν αλυσοδεμένος και τον ελευθέρωσα. Σκέφτηκα ότι... Ο Γκάρμ! Γαμώ την τύχη μου, ελευθέρωσες τον Γκάρμ! Τον Γκάρμ? Ποιος τον ελευθέρωσε? Αυτό είναι σκέτη τρέλα. Δεν πιστεύω εσύ, νεαρέ. Αν το λαγωνικό της Χέλ είναι ελεύθερο, θα κατασπαράξει την υφή των βασιλείων. Η Χέλ Γόκερ είναι μόνο η αρχή, μα τι σκεφτόσου! Ναι, είναι σκάτωμα διόλου ευκαταφρόνητων διαστάσεων. Τι σε όθησε να κάνεις τέτοια περισκεψία? Είναι δουλειά του Λόκη. Αρκετά. Αφήστε τον. Ο μαλάκα... Ατρέας απλώς έκανε ένα... Σαν αυτό που κάνατε χθες εμένα με τα δεκάλεπτα, μαλακισμένα. Λάθος. Ένα λάθος που... Θα βάλουν 20 άλλο. Θα φτιάξουμε μαζί. Τέλεια. Τώρα αν δεν σας πειράζει, λέω να μείνω εδώ. Αρκετές επισκέψεις έκανα στο Χέλχαϊμ. Συνδέκα και το λάθος στο Ατρέα, πάμε. Μονοπάτι επανασύνδεση. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν έχω τρόπο να γυρίσω στο Χέλχαϊμ. Ίσως έχει ο σκύλος. Πρέπει να μιλήσω αμέσως μαζί σας. Αμέσως. Κύριοι, ζητώ συγγνώμη για τον απότομο τόνο μου. Αλλά όσα συνέβησαν πρόσφατα στο Χέλχαϊμ είναι εντελώς απαράδεκτα. Σας συμβουλεύω να επιληφθείτε του θέματος ευθύς αμέσως. Σας εκλιπαρώ. Επιστρέψτε αμέσως στο Χέλχαϊμ και διορθώστε αυτό που κάνατε. Με ποιο μιλάμε με τον γιατρό? Και να προσθέσω, μην το επαναλάβετε. Ορμή 2. Μήπως είμαι για τον Μπούτσο που δεν το έχω κάνει αυτό? Το μένος τι σημαίνει? Γιατί έχω μένος level 3, το μένος ποιο είναι, ρε? Πείτε μου λίγο ότι έχω κάνει λάθος εδώ πέρα, ρε μαλάκες. Ωραία, το παλιό το έχω... Το θάρρος έχει λάρει. Δεν θέλω το θάρρος. Να κάνω το μένος 3.
Μου το έδωσε τώρα αυτό. Το χρειάζομαι. Α, ήταν μαλακή αυτό ρε το ορμή. Μαλακή ήταν ρε. Ό,τι καλύτερο είναι. Είναι όντως καλό. Αλλά δεν παίρνεις έτσι πίσω. Έλα! Προσπαθήστε να μην τα σκατώσετε. Δεν σκοπεύεις να με επιπλήξεις? Όχι. Ανακουφίστηκα που είσαι ασφαλής. Α, ωραία. Πολύ τελευταίο. Ίσως πρέπει να το... Χαμπαρτί. Κάω πιο συχνά. Ατρέα. Αστειεύομαι, συγγνώμη. Πού το βρήκες αυτό το νέο δόρυ? Το έφτιαξε ο Μπροκ. Από Ντρόπνιρ. Τι είναι αυτό? Ένα δαχτυλίδι. Ποια είναι η ιστορία του? Δεν ξέρω. Δεν ήσουν εδώ για να ρωτήσεις. Έλα! Έλα! Άπα! Ατρέα! Μάλλον είναι τρομαγμένος. Ήταν δεμένος για πολύ καιρό. Δεν πρέπει να του κάνουμε κακό, εντάξει? Τα απεγνωσμένα πλάσματα είναι και τα πιο επικίνδυνα. Το ξέρω. Έλα, πρέπει να περάσουμε πριν ανοίξει κι άλλες ρογμές. Ω, δύναμη του ανέμου, τέλειο! Στο πλάσμα. Τι? Όχι. Γιατί... Δεν συνεργάζεσαι μαζί του. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ό,τι και αν σου υποσχέθηκε, είναι αναξιόπιστος. Το ξέρω, αλλά έχει κάτι που χρειάζομαι. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Τι φάση είναι, έχει πρόβλημα ο μικρός. Πρέπει να πάμε πάνω, αλλά μας εμποδίζει ο πάγος. Αναλαμβάνω εγώ. Φου! 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 Φου!
Μην καστερμένος, μάλλον. Άνεμος από τα φτερά σου. Πάλι δεν έπιασε. Το βλέπω. Μήπως από άλλη γωνία, ίσως σου ξέφυγε κάτι. Η δουλειά που κάνεις για τον Όντι, είπες ότι δεν μπορείς να μου εξηγήσεις. Γιατί? Θέλω απλά να με εμπιστευτείς. Ξέρω ότι δεν έχω δικαίωμα να σου ζητάω. Αλλά μπορείς να το κάνεις. Τι έχει που χρειάζεσαι? Γιατί δεν μπορείς να μου πεις? Είναι περίπλοκο. Και εσύ? Γιατί έχεις καινούριο όπλο? Με το κεφάλι το κάνει. Νομίζω ότι δεν ήθελες άλλο πόλο. Δεν θέλω, αλλά... Είναι περίπλοκο. Όλοι έχουν μυστικά. Μερικές φορές με αυτά προστατεύουμε όσους αγαπάμε. Και μην ανησυχείς για τον Όντιν. Πάρα το μικρό. Δεν θα ξαναπάω. Χαίρομαι που το ακούω. Παρά μόνο τζάγκλερ, μπρο. Μη βασιλείου. Ο Γκάρ με κάνε δουλίτσα. Νομίζω πως καταλαβαίνω πως είναι έτσι. Κρατάς τους εχθρούς μακριά μου. Θα μπορούσα. Πες μου όταν είσαι έτοιμος. Αν ακολουθήσουμε τους Χελ Γόκερ εκεί πάνω, θα βρούμε τον Γκάρ. Γαμίσαμε. Θα έρχει τώρα που είσαι εδώ. Γαμίσαμε. Τα ρήφα! Μαζί μου. Okay. Δεν χρειαζόταν. Είμαι ο πατέρας σου. Πάντα θα σε βοηθάω. Όσο έχω τη δύναμη. Ο Λουσάι έφυγε γιατί πήγε στον κάτω από γόρα. Πες. Καλά, το loot μου είναι insane, ξέρω εγώ για την περιοχή που είμαι. Τι έκανες το άσχημα. Και πάλι δυσκολεύομαι. Α, το έχω στο χάρτη. Μετέφραζα διάφορα για τον Όντιν. Βρήκε μια μάσκα και μια μαγική ρογμή με την οποία συνδέεται. Είναι κάπως... Περίπλοκο. Ναι,
αλλά γνώρισα συνομήλικους, έκανα φίλους. Νομίζω πως είμαστε ακόμα φίλοι. Μην εμπιστεύεσαι τους πιστούς του, Όντιν. Δεν είναι πάντα κακό να εμπιστεύεσαι. Θολώνει την κρίση σου. Ίσως. Αλλά βαρέθηκα να νιώθω μόνος. Ατρέα. Ας βρούμε πως δουλεύει η πύλη. Εντάξει. Το γρανάζι μπλοκάρει όταν η πύλη είναι πάνω. Ίσως με τα νέα μου βέλη μπορούν να συνδέσουν στοιχεία. Φαίνεται πως δεν λειτουργούν εδώ τα μαγεμένα βέλη. Νομίζω ότι δεν φτάνει μόνο ένα σύμβολο. Ναι! Λούσιφερ, γιατί τα βγάζεις, ρε. Σπάσε την άμυνά του! Σταματήσουμε. Εγώ φταίω γι' αυτό. Βλέπω μια εγκοπή στην κολόνα που ίσως χωράει το δόρυ σου. Αλλά χρειαζόμαστε. Ξέρω τι χωράει για άλλο. Ο κόλος. Εχθρός στα αριστερά. Άι, βράγει να κάνω έτσι. Σπάσε την άμυνά του! Εξουδετερώθηκε! Είμαι πολύ δυνατός τώρα. Εδώ πεθαίνεις κανονικά, να ξέρεις. Τζεολόγη στάση εδώ. Λογικά έχει στάση. Ugh!
Τι θα κάνουμε, 253 δευτερόλεπτα, 117 αυτή και έχει πολύ damage. Καλύτερη καινούργια πιστεύω κι εγώ. Να φτάνουμε στο τέλος, νομίζω έχει ακόμα δουλειά. Αντρέα, δεν θέλω να νιώθεις μόνος, αλλά η απόφασή σου να πας στο Άσγκαρντ βοήθησε με να καταλάβω. Ο Όντιν δεν θέλει το Ράγναρόκ. Δεν τον εμπιστεύομαι, αλλά ήθελα τη βοήθειά του. Ούτε εγώ θέλω να συμβεί το Ράγναρόκ. Δεν έχεις πει καθόλου νερό. Έχω πιει. Να μάθω από αυτό. Ναι, το βλέπω τόση ώρα που δουλειά δεν έχει βάλει στο στόμα. Στο Χέλχαιμ δεν έχει νερό γι' αυτό. Όχι, Χέλχαιμ. Χέλχαιμ. Εγώ θα σε είχα βοηθήσει. Το ξέρω, αλλά... Στάσου, εδώ είναι! Όπα, όπα! Όλα εντάξει, αγόρι μου. Όλα εντάξει. Ήρεμα. Ήρεμα. Στάσου, θέλουμε μόνο. Εντάξει τσα, θα τα βάλω τα συνδέκα. Θα τα βάλω. Πίσω! Έλα, ας περάσουμε από εδώ. Next time θα τα πατάω όλα, ό,τι έχω, ulti, ξεulti, shiarop, όλα. Όλα θα τα πατάω. Πόσο defense έχω? 233. Αν ο Όντιν θέλει πραγματικά να αποφύγει το Ράγναροκ, τότε είμαστε σύμφωνοι. Ναι, και τι το θες το δόρι? Για να σε προστατέψω. Δεν έχεις άλλα όπλα για τη δουλειά. Τι είναι στέλνει κι άλλο? Τι θέλουν αυτοί εδώ πέρα? Overfa... Είναι νεκροί. Νεκροί είναι όντως. Σωστά. Άουκα! Τα δέντια είναι. Ποιοι ήτανε τα... Η γη του Όντιν, όχι.
γη του Θόρ, θα πω, του Όντου. Ευτυχώς, μα... λοιπόν, Περφεξιόνι δεν ήσουν πριν για αυτό που είπα. Νόμιζα ότι η Φέη ήταν πρώην του Όντιν και ότι τον παράτησε για να έρθει να την πηδάμε εμείς. Το έχασες αυτό. Πιστεύω θα έχεις κάνει ένα μόντ και θα έχεις φύγει. Ταξιδευτής, δεν θέλω να τους πολεμάω σου είναι ζωντανή. Αν πέθανα δεν έβαζα χρόνο, να ξέρεις. Αν δεν ετοιμάζεσαι για το Ragnarok, τότε αλήθεια, τι το θες το δώρι. Εγώ σου είπα, σειρά σου. Δεν είναι το ίδιο, είμαι ο γονέας. Αποφεύγεις να απαντήσεις. Τι θέλει μωρέ τώρα, δεν καταλαβαίνω. Να του δώσω. Ίσως τα βέλη μου καρφωθούν στο ξύλο εκεί πάνω. Πάει τόσο μακριά. Πάει εκεί πάνω, πώς θα λέω. Φεύγεις. Θες να συνεχίσεις το μάραθον, Κατερίνα. Πιστεύω πιο πολλά σάμπης από μένα θα πάρεις. Έχεις το αμάξι. Θες να τον πάρεις στο κρέπα. Γιατί. Τρίχες είναι, δεν σκατά. Δεν ακούω την ώρα σας. Λιλί. Είπα Λουλί. Δεν ξέρω, Λιλί, Λιλί.
Να ρωτήσω κάτι τώρα. Εγώ τώρα, πού τι ξέρεις, τι ξέρεις? Εγώ που τι ξέρεις, γιατί, πού τι ξέρω εγώ γιατί δεν πάει εδώ μέρα. Λούσιφερ, σταμάτα ρε μαλάκα τώρα με τα κολλό emoticons. Κάτω πρωί, τώρα βλέπω μόνο αυτό. Ο Λούσιφερ άντι chief. Μου Λούσιφερ τσίφσα. Ας το γαμημένο το chat. Ποιο είναι το σχέδιο? Βλέποντας και κάνοντας. Αλλά δεν εννοείς τον Γκάρμ. Δεν μπορείς να ξεγελάσεις τον Όντιν. Καλά πάει ως τώρα. Μήπως εσύ δεν τα βλέπεις γιατί δεν έχεις οθόνη. Ωπα. Ευκολάκι είναι αυτό. Και τώρα? Θα προσπαθήσω να τον δαμάσω. Να τον δαμάσεις? Ναι, έχω δαμάσει λίπους. Να τον δαμάσει εννοεί να τον μάθει, να τον... να μας υπακούει. Ρε! Ρε, το τσεκούρι δεν θα έπρεπε να κάνει damage. Παίζω Walking Dead, παιδί. Ρε, ποιοι είναι αυτοί, γιατί έρχονται συνέχεια. Κόλλησε κάπου και θα το βοηθήσω. Εγώ θα τραβήξω την προσοχή του Γκάρμ. Εσύ πάγωσε τις αλυσίδες του με το τσεκούρι σου για να μην ξεφύγει. Και στερεώσε τα σκάπ. Πολύ επικίνδυνο. Είναι καλό σχέδιο. Πάμε! Φτάσου. Μπάστα. Εντάξει, παραλίγο να... Η μεταμόρφωση. Ο Όντιν σου έμαθε να την ελέγχεις. Όχι. Δεν θα βασιστούμε σε ό,τι σου έμαθε. Την άλλη φορά θα το κάνουμε με τον τρόπο μου. Μάλιστα. Όχι. 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 Είσαι σου κομπλέθες κάτι. Είσαι κομπλέ. Έπιασε. Δεν πιστεύω να έκανες λάθος επίτηδες, έτσι? Τώρα ποιος δεν πιστεύεται? Συγγνώμη, αυτό δεν ήταν σωστό. Απλώς πίστευα θα πιάσει. Υπομονή. Θα βρούμε τρόπο. Νομίζω ότι πρέπει να ανεβούμε στην προεξοχή εκεί πάνω. Αλλά πώς? Βλέπεις. Α, πώς και δεν το σκέφτηκα αυτό. Η λύση δεν είναι πάντα προφανής. Θέλει που θα την καθυστερήσουν! Ποια είναι?
Τι από τα κρεβάτια. Τι έπαθες μωρέ παλιοκλαψιάρι, έφυγε η Κατερίνα και τι έγινε. Τι έγινε, είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί, κλαψιάρι. Εντάξει, 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 εντάξει. Έφυγε. Θα έρθει αύριο πάλι. Εντάξει. Το πήρες τα τένσιον σου τώρα. Με γέμισε και τρίχες. Μια χαρά, εφεύ. Τι σου έχει πέσει, για να δω. Έχεις το μπαλάκι που τα ανάγκη εκεί, ε. Γι' αυτό κάνεις έτσι. Να το πάρεις όμως τώρα. Κι αλφα! Κρεπά, αν πεθάνω. Νομίζω τον ακούω μπροστά. Θα το κάνουμε με τον τρόπο μου. Ο τρόπος σου σημαίνει... Σημαίνει αυτό που νομίζεις. Όχι, όχι, μα δεν παραπάνω να... από το κανονικό. Έχουμε τη δυνατότητα να περιορίσουμε τη ζημιά του. Και θα το κάνουμε. Καλά. Μαλάκες, βλέπετε πόσο εύκολα βγαίνει στο hard. Κάτσε να επιβεβαιώθω. Αν δεν το έχω hard, εντάξει, τέντα. Το hard το έχω. Δεν ξέρω τι φάση. Περνιέται αρκετά δύσκολα. Δεν μ' αρέσει και να καταστρέφεις τα πάντα!
αλυσίδα! Παγωσέ τη! Τώρα τράβω την αλυσίδα! Γρήγορα! Σηκώθηκε πάλι! Είναι όρθιος! Νομίζω πως ετοιμάζεται να επιτεθεί! Θα το σκοτώσω λίγο! Λίγο, τελείωσε τώρα! Θα φύγουμε από αυτό! Θα φύγουμε! Τελείωσε, βρε! Τελείωσε! Ναι! Με έφαγε, κρεμό! Με έφαγε, με γάμισε! Σκοτώσαμε. Ναι, αλλά είναι ήδη νεκρό, οπότε αν πεθάνεις εδώ πέρα πεθάνεις για πάντα. Ξαναβγαίνεις. Νομίζω ξαναβγαίνεις. Λοιπόν, πάμε. Τελείωσε. Μακάρι να μην είχε αυτό το τέλος. Εγώ φταίω που ελευθερώθηκε. Που είναι νεκρός. Μερικές φορές δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το ξέρω. Παιδιά, έβλεπε το σκυλί. Έβλεπε το σκυλί και γάβγιζε. Είναι απίστευτο. Είναι όντως απίστευτο αυτό. Το δικό σου σκυλί γάβγιζε. Πώς το κάνουμε λίγο να το δει το σκυλί σας. Να πάμε σπίτι τώρα. Ατρέα. Ξέρω. Να κλείσω την καρδιά μου. Και άλλη κλειδωμένη πίσω. Ασπίδα έμπνευση στα θρηλυκά. Αίτια. Άτια. Άτια. Τι ασπίδα είναι αυτή. Όπα ρε. Ω, μεντάς. Ω, του μπανέιρος φαίνεται. Λες να είναι καλή. Θα την αλλάζατε. Άστο, Θωμά, μην διαβάζεις. Άστο. Γι' αυτό δεν τα διαβάζω, μπρο. Δε. Έχω δυσλεξία. Είμαι λένδι. Άστο. Κοίτα, αυτή φαίνεται τίμια, ρε φίλε. Αλλάζει και το gameplay, βέβαια. Πάτα δύο φορές, Ελένα, για να κάνεις μία εφόρμηση στις σπίδες που στον εχθρό. Ενώ μπλοκάρεις εχόμενες επιθέσεις. Και καλά μπλοκάρεις, αλλά αυτή εδώ που έχω εγώ τώρα είναι ο Χριστός, ρε φίλε, στις ασπίδες. Οπότε, μάλλον δεν θα την αλλάξουμε. Έχω δύο κόκκινα,
έχω δύο πράσινα και δύο κόκκινα. Ναι, αλλά η δικιά μου είναι level 5, αλλά είναι level 5 καύλα, καταλαβαίνω. By the way, αυτό το πέρα που έκανα τώρα. Όχι αυτό. Αυτό που έκανα με το Ελένα Όμικρον. Από ποιο είναι? Θέλω να το ανεβάσω level. Δίνει μπόνους στη ζημιά από κοντινές επιθέσεις. Εκτοξεύει μια προλεοτσίφια. Αυτό το Bifrost είναι καλό ρε μαλάκα. Νομίζω είναι καλό αυτό ρε φίλε. Και το αμπιουζάρω εγώ, είμαι αμπιουζαριστής. Όσο έλειπες, βρήκα τις Νόρν. Μου είπαν ότι ο Χάιμνταλ σκόπευε να σε σκοτώσει στο Άσγκαρντ. Χάιμνταλ, Νόρν, νόμιζα ότι δεν τα πιστεύεις αυτά. Σταματάς, τρέχα! Πού? Στις σκάλες, έξω, γρήγορα! Πίσω! Έμαθα ότι λειτουργώ καλύτερα στο χάος. Τι άλλο έμαθες? Ότι τα πάμε καλά όταν υπάρχει εμπιστοσύνη. Το ακούς αυτό? Πού είναι? Πρόσεχε! Είσαι καλά? Ναι, τώρα πω.
πολεμάμε. Άντε πάμε πάλι. Με το δόρι, σίγουρα θα έχει τροτά σημεία. Είπα το σημείο στο λαιμό του. Το βλέπεις. Πρέπει να το ανατινάξεις. Το πέτυχες. Φτάνει επιτέλους. Έλα, μείνε κάτω. Μείνε κάτω. Άστα. Δεν έχει αποτέλεσμα. Ναι, το βλέπω. Πώς γίνεται να ανασταίνεται? Είναι η φύση του. Θα την αλλάξουμε, το συντομότερο. Είναι λες που δεν έχει ψυχή για να πεθάνει. Στάσου, νομίζω μπορώ να το σταματήσω. Πώς? Θα με βοηθήσεις να ανεβώ στη ράχη του. Τι? Εμπιστεύσουμε, σε παρακαλώ, το έχω. Θα κάνουμε ό,τι λες τότε. Θες να ξεκουραστείς! Πρόσεχε τα οστικά κύματα! Δεν γίνεται να ισοπεδώσεις στο βασίλειο! Αυτή είναι η ευκαιρία μας! Ζαλίστηκε, τώρα είναι η ευκαιρία! Ανέβω! Τι κάνει? Ακραίος. Ωραία! Μακάρι να δουλέψει, μακάρι να δουλέψει! Συγγνώμη! Σπέκια! Συνέβη. Είπε Φέκερ, Φέκια, Φώκια, Σχίφια. Πρέπει να τον βρούμε. Έλα. Μπορεί να είπε Πρέκια. Μάλλον πέρασε από εδώ. Ας βρούμε τρόπο να ανεβούμε. Τι έκανες? Στο σπίτι, το ξόρκι που με είδες να κάνω όταν πέθανε ο Φένριρ, δεν το ήξερα τότε. Έλα! Κατά λάθος έβαλα την ψυχή του στο μαχαίρι μου. Οι ψυχές είναι πανίσχυρες, οπότε σκέφτηκα ότι του Φένριρ... Θα αλλάξει τη φύση του. Ναι, για να δούμε αν έπιασε. Πολύ περίεργα που είμαστε στο Χέλφχαϊμ. Και δεν έχει εμφανιστεί ο Δίας. Όταν σε βρήκα στο Μίτγκαρντ, πριν επιτεθεί η Φρέια, είπες ότι έπρεπε να με προστατέψεις. Γιατί? Θέλω λίγο Δία να καπλώσω, ρε φίλε. Σε θέλω λίγο Δία. Στα χέρια μου. Γιατί ρε τσιφτσίρι μου λες ποιος Δίας? Στο πρώτο πώς εμφανίστηκε? Νεκρό. Κι εγώ την είδα. Στο Γιότουνχάιμ. Τι? Ώστε ήξερες? Γι' αυτό με εκπαίδευες τόσο σκληρά. Μία μέρα θα πρέπει να επιβιώσεις χωρίς εμένα. Δεν θα συμβεί αυτό. Δεν θα το επιτρέψω. Ποτέ. Όλα θα μπορούσε για λίγο, ρε. Αφέντως. Όχι το δικό μας. Perfection. Όχι έτσι. Εγώ πιστεύω θα μπορούσε. Κάμια Αφροδίτρα, μάνα, να αρχίσουμε. Ισχύει. Να αρχίσουμε official. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο mechanic που έχουν βάλει με τα γραμματάκια για να περπατάς. Πολύ ωραίο. Unique.
Όχι σαν το Uncharted που πήγαινε σε, όλα τα, σε όλο το βουνό. Σε μια φάση πήγαινε έτσι. Μπορείς να πιάνετε. Είσαι καλά. Συγγνώμη που σε πλήγωσα. Τώρα τελείωσε. Το υπόσχομαι. Τι τον έκανε. Τον ζωντάνεψε, παιδιά. Φεν, εσύ είσαι. Μαλάκα, πήγα να κλάψω. Μπράβο σου. Ναι. Και εσύ μου έλειψες. Δεν ήξερα αν θα λειτουργήσει. Τα καταφέραμε. Κάτσε. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Είναι μαγεία γιγάντων. Έμαθα διάφορα. Στο Άσγκαρντ. Κρέπα, κάτσε. Δεν έχει σχέση με εκεί. Νέα μυστικά. Όχι. Υπόσχεση. Που κάποιος εμπιστεύεται πως θα κρατήσω. Όπως εσύ έκανες για τη μαμά. Και πως εκοντάρχεται. Ο ψυχούλης. Είναι τέλειο, ρε μαλάκα. Χάιδεψέ τον, μωρέ Κράτος. Χάιδεψέ τον, μωρέ ζών. Πάσου καθένα. Σπίτι. Τελείωσε. Ας το πούμε στους άλλους. Να βρούμε την επόμενη κίνηση μας. Ακραίο μόνο. Ο Χάιμνταλ θα με σκότωνε. Γι' αυτό έχεις αυτό το δόρυ. Σωστά. Σωστά. Ο Χάιμνταλ είναι κόπανος, αλλά δεν είσαι αυτό που είσαι. Θεοκτόνος. Δεν θες τον πόλεμο. Δεν είμαι. Αλλά θα κάνω τα πάντα για να σε προστατεύσω. Όχι ρε, δεν είναι θεοκτόνος. Σιγά. Επειδή τον άλλον τον είχε πετσοκόψει, του είχε κόψει το πόδι και δεν τον άφησε να ζήσει. Ωραίο reaction, bro. Τι είναι αυτό? Πέρασα μέσα από το στόμα του και το έκανα, το είδα. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Όταν το απολαμβάνεις τόσο πολύ, δεν έχεις reaction. Καταλαβες? Το σκέφτεσαι μετά. Τι θέλει τώρα με το γάμι? Νομίζω ότι είναι ψυχολούλουδο. Θα σου πάρω και σου να πω στην Φρέγια. Τι θέλει τώρα, ρε μαλάκα, βλέπετε το... Ωραία, άνοιξε. Μήπως να παγώσουμε το γρανάζι εκεί πάνω με τα σύμβολα? Ναι ρε πουτάνα, πώς? Άουκα! Νομίζω ότι δεν φτάνει μόνο ένα σύμβολο. Πατέρα, αν δεν εμπιστεύεσαι τις μοίρες, γιατί σε νοιάζει? Γιατί με κράζεις, μαλάκα. Μιλάμε για τη ζωή σου.
Δεν είμαι καλό στο στόχο, ρε μαλάκα. Γι' αυτό όταν θα σε χύσω, κάνε και λίγο έτσι, μην τα πιάσει. Μην μου πέσω στο πάτωμα. Δεν έχω καλό στόχο. Sorry. Δεν θα την αφήσω στην τύχη. Πώς με έκραξες ρε μπρος αυτό το moment. Τα έχουμε πει, είμαι καλός στα δύσκολα, χαζό στα εύκολα. Μπορεί να πεθάνω επειδή πάτσα μπανάνα και να σωθώ επειδή είμαι μπρατζαράς και σήκωσα το λεωφορείο. Είμαι πουτσα... Αυτός τώρα δεν είναι ο Δίας. Κοίτα, είναι Κράσβελγκερ. Πάμε να της μιλήσουμε. Ναι. Είσαι. Θέλω να δω τι θα μιλήσει φίλε, τι μπορεί να πει. Κάτι δεν μιλάω. Κράσβελγκερ! Καρμούλε σακερκού! Λέει ότι υπάρχουν 6 ρογμές και... να μην περιμένουμε ευχαριστώ. Δεν έπρεπε να έχουν ανοίξει εξ αρχής. Δεν έχει άδικο. Άουκα! Μίλησε όπως και στο φίδι. Πιστεύεις ότι είναι... αυτό ήταν η γλώσσα των νεκρών. Είναι ακραίο ότι μόνο το... Η απόκρυφη πύλη είναι θαμένη. Άσε μένα. Άσε με μένα. Άσε με μένα. Παιδιά, τώρα αυτό εδώ πέρα δεν θα πατιέται. Κοίτα. Κάνει react, αλλά για να το σου πήξεις, κάνει τέτοιο, θέλει τέτοιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το PS5 σε αυτά τα moments. Τι τρέχει. Τον τελευταίο καιρό επιστρέφω στο παλιό μου εαυτό. Οργίζομαι. Δεν έχω εμπιστοσύνη σε σένα. Και τώρα και πριν. Oh. Σε έκανα να φύγεις. Χωρίς εσένα έγινε απρόσεκτος και αλαζόνας. Έκανα ανόητα λάθη. Έβγαλε συναισθήματα κράτος. Δεν ξέρω γιατί πίστεψα ότι το είχα μόνος μου. Είχες δίκιο. Όχι. Στο ταξίδι που κάναμε μαζί εξελίχθηκε σε πολεμιστή. Είσαι άξιος του ονόματός σου. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος, όχι εσύ. Δεν χρειάζεται να γίνεις αυτός που ήσουν επειδή απουσιάζω. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Ας δώσουμε μια υπόσχεση. Θα αναζητώ τη φωνή σου στο κεφάλι μου όταν λείπεις. Για καθοδήγηση.
Και εσύ θα κάνεις το ίδιο. Εντάξει. Θέλω να ξέρω ότι θα είσαι εντάξει χωρίς εμένα. Πολύ ωραία. Ατρέα. Σου ζητώ συγγνώμη. Μη ζητά συγγνώμη, πατέρα. Γίνε καλύτερος. Πάμε σπίτι. Τι έχει πει το ίδιο. Αχ, ρε, πούστη. Έλα! Έλα! Ό,τι γράφεται... ξεγράφεται. Το ξέχασες. Θα μπορούσε να το πει. Δεν πρέπει να καθορίζουν οι προφητείες τις επιλογές μας. Τότε δημιουργούμε τη δική μας μοίρα. Don't be sorry. Be water. Ήθελες να τελειώσεις κάτι πρωτού επιστρέψουμε στους Σίντρι. Όχι. Πρώτα θα πάρουμε πίσω τον Μιμίρ. Έπειτα θα μας λεπτά ακόμα, Μακούς. Και μετά θα δούμε. Τον βλέπεις πραγματικά ως αδερφός σου. Η Φρέια φαίνεται πως μετακόμισε εδώ σου έλειπα. Μόλις στρέψαμε το μίσος της πίσω στον Όντιν, κατάλαβε ότι είχαμε κοινά συμφέροντα. Προσπάθησα να την πείσω γι' αυτό. Κανένας νομίζεις. Α, πριν αρχίσω να σου λέω που πήγαινα τη νύχτα. Κατάλαβα. Έλα, δεν με σκότωσε. Δεν είπα τίποτα. Δεν με σκότωσε. Μπαμ! Μικρέ, θα σε φωνάξω στα αρχίδια μου. Επιστρέψατε. Πώς πήγε? Θα μου σπάσω το κούτερ. Πρέπει να πεις κάτι. Θα μου σπάσω το κούτερ. Καλό το σκοτεινό Γκρέκο. Το θηρίο δεν θα μας απασχολήσει άλλο. Τι ανακούφιση επιτέλους. Ώστε αυτό ήταν το τέλος του Γερογκάρμ, ε? Ναι, περίπου. Ατρέα, την απόφαση σου να πας στο Άσκαρντ μετά από όλα όσα περάσαμε δεν θα την καταλάβω ποτέ. Ελπίζω μόνο να έφερες μαζί σου κάτι που θα μας βοηθήσει. Κι εγώ το ελπίζω. Νομίζω δεν είμαι, αλλά θα κάτσω. Θα σου δείξω τη σκαρώνει Όντιν. Αυτό τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Περισσότερο και από το Ragnarok ή οτιδήποτε. Αυτή η μάσκα. Την αναγνωρίζει κανείς? Αυτό το πράγμα. Δεν βγάζει πουθενά. Ασχολείται με αυτό το μαραφέτη από πριν τον γνωρίσω. Ειλικρινά, νόμιζα ότι οι γίγαντες του είχαν κάνει κάποια φάρσα. Καλά, φέρτο. Όχι. Κάνεις λάθος, Μιμίρ. Αυτή η μάσκα δεν είναι απάτη. Δεν την έφτιαξαν οι γίγαντες και μόνο λίγοι την είδαν στα οράματά τους. Ποτέ δεν έμαθαν την προέλευσή της, αλλά κάποιοι πίστευαν ότι σου επιτρέπει να βλέπεις τα μυστικά της δημιουργίας. Κάτι σαν χρησμός. Κάτι πολύ περισσότερο. Φαντάσου να μπορούσες να ενωθείς με μια πηγή αστήρευτης γνώσης. Γι' αυτό... Γεννήσαμε! Γι' αυτό γεννήσαμε. No mais eyes thark lies eyes smile. No mais thark lies eyes. Γι' αυτό με βασάνισε ο Όντιν. Μαλάκες, δεν έχω μαλλιά! Εσύ τι λες? Την γνωρίζεις? Όχι. Είναι μια αιμονή του που ποτέ δεν ήθελε να μοιραστεί μαζί μου. Αλλά θα σου πω κάτι.
Ακόμα και όταν ο Όντιν λέει την αλήθεια, ο σκοπός του είναι ψεύτικος. Ούτως ή άλλως, θα ήταν λάθος να μας παρασύρει αυτό. Ο Χάιμνταλ είναι ο στόχος μας, σωστά? Θα αλλάξουμε τη μοίρα μας με άλλο τρόπο. Τότε θα επιστρέψω στο Βάναχαϊμ. Θα ξαναβγάλω. Αφού δεν θα επιτεθούμε στον Όντιν, πρέπει να βοηθήσω τον αδερφό μου να αντισταθεί. Θα τη βοηθήσουμε όταν μπορέσουμε. Ο Τσίνος Πουτσαράς. Γελάει ο Ατρέας ή μου φαίνεται εμένα, ρε φίλε. Θα του δίνω μια φάπα έτσι. Πατέρα, θα μελετήσω τις σημειώσεις μου για τη μάσκα. Μήπως σκεφτώ ένα σχέδιο. Αλλά αν θελήσεις να πας κάπου... Θωμά! Βάλε μου ένα χαρτί! Μάστερ, τε ευχαριστούμε. Καλή τύχη στην πισάρα. Λυπάμαι ειλικρινά που έφυγα έτσι. Ξέρετε ότι δεν θα έβλαπτα ποτέ κανένα σας επίτηδες. Εντάξει, αφού μεταμορφώνεσαι σε αρκούδα κατά λάθος, υποθέτω πως συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, με συγχωρείτε? Φυσικά, Ατρέα. Ξέρουμε ότι δεν είχες κακό σκοπό, Μιχλέ. Σίντρι? Φυσικά και ναι. Κάποια στιγμή. Εντάξει, το δέχομαι. Μιας και η ατμόσφαιρα ελάφρυνε, ελπίζω να με συγχωρέσετε που δεν έκανα περισσότερο όταν επιτέθηκαν οι Hellwalkers. Αγαμίσε, μαλάκα. Ό,τι ενδιασμούς κι αν έχω για τη βία... Στάσου! Ερχόμαστε κι εμείς. Μαλάκα, κριτζιάρι. Ο Τιρ δεν έχει κάνει τίποτα σοφάρι, το παλιό κριτζόπεδο. Να του κοπεί. Upgrade security. Μαλάκα, είστε τόσο κότες, μαλάκα. Κάνετε upgrade στα items. Καλά, κλαίω. Φαίνεται πως δεν φεύγουμε ακόμα. Μπορώ να ακονίσω το τσεκούρι αν θες. Είμαι κάτι σαν ζωντανή αγωνιόμετρα. Το εκτιμώ. Ακόμα και μετά από τόσο καιρό είναι πανέμορφο. Επιτέλους, γιατί βαριόμουνα. Ρε μάγες, με αυτά μπορεί να με βοηθήσει κάποιος. Χρειάζονται περισσότερα από κάμποσα αιμοβόρικα πτώματα για να με σταματήσουν. Και τι να κάνω, να κυκλοφορώ με έναν επίδεσμο στο κεφάλι οικετεύοντας για προσοχή? Με σακάτεψε μια αρκούδα. Σε σκούντιξε, θες να πεις? Αυτό θα δώσει πόνο. Κάνει μεγάλη ζημιά. Τι 9 το πήγα, ρε. Πουτσαρά σήμερα. Έλα! Έλα!
Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Ξέρει κανείς που θα βρούμε τα καυτά κάρβουνα και τον εξαγισμένο κρύσταλλο? Επίσης, ρε φίλε, τζεολόλα λίγο εδώ ρε μπρο. Μπες εγώ στο call. Να φτιάξουμε λίγο τους ρούνους ρε φίλε. Τους ρούνους πραγματικά δεν τους έχω φτιάξει καθόλου. Θέλω λίγο να τους φτιάξω τους ρούνους. Δίνουν πολύ καλά stats και θέλουν λίγο armor. Κοίτα πόσο άμυνα δίνουν ρε μαλάκα. Και ο μικρός. Και αυτά εδώ δεν έχω φτιάξει καθόλου. Ξέρεις τι θέλεις. Πες μαμά. Τρία σφούλ, ε. Έχουμε γίνει κάβλες. Πάμε. Story. 1250 άτομα. Let's go! Πού είστε ρε μαλάκες? Τι ώρα είναι? 10 και 4. Μαλάκες. Το έχετε σπάσει στον God of War, ε. Γουστάρω πάρα πολύ. Το story το ξεκινήσαμε σήμερα 8 και 20, 8 και 25. Λίγο χάσατε από το story μικρά πραγματάκια, αλλά γενικά το έχετε προλάβει όλο. Το μεσημέρι μπήκα και έκανα κάποια side quest. Φαρμαρίστηκα λίγο. Γι' αυτό και βγαίνει λίγο πιο solid. Αλλά φανταστείτε ότι χάναμε στο easy. Ξεκινάμε για το Vanaheim. Τέλεια, πάμε να δούμε τι κάνει η Φρέγια. Ναι. Χαίρομαι που θα έρθω αυτή τη φορά. Πω, είναι πανέμορφο και υγρό. Και πολύ επικίνδυνο. Πιο επικίνδυνο από τη Χέλ. Τι είναι αυτό, κάτι σαν βωμός. Δεν γνωρίζω. Κάτσε εδώ, δεν έχουμε έρθει. Ο καταβλισμός είναι στα δεξιά. Δεν βιαζόμαστε, ε. Πρώτη φορά βλέπει ο μικρός αυτό το βασίλειο. Στον καταβλισμό του Φρέιρ. Για να δούμε πώς θα πήγαν οι Βάνιερ όσο λείπαμε. Σίγουρα ελπίζω είναι. Η Φρέγια να είναι καλά. Τα καταφέρνει μόνη της. Θα την επισκεφτούμε όμως. Ο στρατός του αδερφού της χρειάζεται βοήθεια και της χρωστάω πολλά. Α, μας πήγε το game μόνο του εις αυτούς. Ακραίο, ήθελα να το πάω off-stream. Αλλά μας πήγε μόνο του μαζί με τον Ατρέα. Nice. Το παίξαμε πολύ καλά so far. Βασικά το έσωσε ο viewer που είπε πάρτε από την αρχή Θωμά. Γιατί μάλλον θα το ήξερε ότι θα μας ξαναπάει. Τι λείπει? Α, είναι safe zone. Δεν είναι κανείς εδώ. Πού πήγαν όλοι? Θα είσαι έτοιμος. Δεν μου αρέσει αυτό, αδερφέ. Πεθάνανε. What? Κράτε, Ατρέα, τι ωραία συνάντηση. Απρόσμενη, αλλά ωραία. Μας ξέρεις? Αποκλείεται. Είναι αυτός που νομίζω. Βρες κάτω, μπάσταρδε. Σχεδόν χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
Και πρώτη φορά με τη μορφή ανθρώπου ή σχεδόν. Βλέπω ότι δεν μπορείς πια να καβαλήσεις, Καλάμι. Ίσως τώρα πάψεις να είσαι ένας μισότυφλος μεθύστακας εξωμανής ψεύτης. Ήταν μεγαλύτερο γουρούνι και από μένα. Μόνο πουτάνα βιός δεν είπε. Δεν σε γνωρίζω. Δεν αναγνωρίζεις το δημιούργημά σου? Χιλδισβήνη! Θυμάσαι που πρωτοσυναντήσαμε τη Φρέια στο δάσος? Όταν εγώ... Α, λυπάμαι πάρα, πάρα πολύ γι' αυτό. Το γουρούνι της Φρέια. Σύμβουλος και φίλος της. Συμβουλάτορα στον Βάνιρ. Και ναι, όσο ήμουν εξόριστος στον Μίτζαρντ, είχα παγιδευτεί στη μορφή ενός χείρου. Και εσύ μου έριξες. Με δική μου εντολή. Όχι. Δικό μου το βέλος και το λάθος. Ξεχασμένα. Το Βάναχάιμ χρειάζεται τη βοήθειά μας. Ακόμα και... Ακραίο. ...του Μιμίρ. Πάμε. Αλλά πρόσεχε που στοχεύεις με το τόξο. Το τομάρι μου δεν είναι πια χοντρόπετσο. Αστείο μπλοκά. Ακραίο τι είναι άξελε αυτό στο γουρούνι. Ξεκινάμε όποτε είσαι έτοιμος. Πού πάμε? Έχω μια χάρη να σου ζητήσω. Θα σου εξηγήσω στον δρόμο.